Το γεγονός ότι η Ρωσία παρουσιάζει την εισβολή στην Ουκρανία, που τελικά έχει καταλήξει να γίνεται πόλεμος στην Ουκρανία, ως ζήτημα ζωής και θανάτου για την ίδια, είναι όχι προβληματικό, αλλά είναι κάπως αναμενόμενο. Ουσιαστικά ανήκει στο δόγμα της στρατηγικής, ανακοινώνει στον άλλον πώς βλέπεις τα πράγματα για να τον επηρεάσεις ψυχολογικά. Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε είναι ότι και βέβαια η Ουκρανία δεν είναι ζωτικής σημασίας για την Ρωσία. Άρα αυτό είναι εντελώς ένα πλαίσιο προπαγάνδας. Δεύτερον, δεν είναι το θέμα αν η Ουκρανία θα είναι στο ΝΑΤΟ ή όχι που θα είναι πρόβλημα, γιατί το βλέπουμε πολύ απλά με άλλες χώρες όπως είναι η Φιλανδία, όπως είναι οι Βαλτικές χώρες, όπως είναι η Πολωνία κτλ. Που δεν υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα για την Ρωσία. Από την άλλη πλευρά, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι μια επιχείρηση, ειδική επιχείρηση που έπρεπε να έχει μια διάρκεια μόνο μερικών ημερών, άντε εβδομάδων, τώρα κοντεύουμε στα 2 χρόνια και καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει πια πλαίσιο για blitzkrieg. Είναι ξεκάθαρα ένας πόλεμος με μεγάλες φθορές, μεγάλες ζημιές και για τη Ρωσία, όχι μόνο για την Ουκρανία. Άρα γιατί όλο αυτό το θέμα? Στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο μια αναβίωση, μια μορφή νέου ψυχρού πολέμου της Σοβιετικής Ένωσης, είναι και πώς βλέπει τα πράγματα η Ρωσία, γιατί έχει την τάση, την φυσιολογική, να είναι επεκτατική. Ούτως ή άλλως έτσι δημιουργήθηκε και η Ομοσπονδία, γιατί η Ρωσία, όταν μιλάμε για την Ρωσία, πάει μόνο μέχρι τα Ουράλια, δεν πάει μέχρι την Σιβηρία. Αλλά μετά στη συνέχεια τα πράγματα άλλαξαν. Το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι η Ρωσία δεν σταματάει μόνη της, σταματάει εκεί που δεν μπορεί να πάει πιο πέρα. Άρα είναι το ίδιο θέμα με την Ουκρανία, το έχουμε δει με την Αρμενία, το έχουμε δει με την Γεωργία, μιλάω τώρα πιο πολύ για τον Κάυκασο, τώρα το βλέπουμε πιο πολύ στην Ευρώπη και προς Βαλτικές χώρες, αλλά ακόμα και Σουηδία και Φιλανδία. Τα πράγματα είναι απλά. Αν δεν υπάρχει κάποιος που θα αντισταθεί σε αυτήν την επέκταση, συνεχίζεται αυτή η επέκταση, όπως έγινε και στην Ασία. Το πρόβλημα για την Ρωσία είναι ότι φυσιολογικά ενδιαφέρεται περισσότερο για τις ευρωπαϊκές περιοχές παρά για τις ασιατικές, ενώ βέβαια το μεγαλύτερο μέγεθος, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι βέβαια στην Ασία. Απλώς στην Ασία θα έχει προβλήματα σύντομα και με την Κίνα, ειδικά στην περιοχή της Σιβηρίας. Είχε παρατήσει την Αλάσκα για να μην έχει προβλήματα με την Βρετανική Αυτοκρατορία, τελικά κατέληξε να είναι ένα μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, κάτι το οποίο δεν είχε προβλέψει, αλλά έτσι έγιναν τα πράγματα. Το άλλο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η Μόσχα, που είναι μια νέα πρωτεύουσα, η οποία είναι σοβιετικής περίοδου, γιατί η πρωτεύουσα ήταν η Άγια Πετρούπολη προηγουμένως, δεν μπορεί να τα διαχειριστεί πολύ καλά αυτά τα θέματα παραδοσιακά, και απλώς αυτό που κάνει είναι ότι θυσιάζει πάρα πολλούς Ρώσους για να πετύχει ελάχιστα, αλλά αυτά τα ελάχιστα επαρκούν για να πει ότι πέτυχε κάτι. Άρα αυτό που βλέπουμε τώρα μετά από 2 χρόνια είναι ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά. Όταν μας ανακοινώνουν ότι είναι θέμα ζωής και θανάτου, ζωτικής σημασίας αυτό το θέμα, ενώ βλέπουμε πώς έχει αλλάξει η οικονομία της Ρωσίας, βλέπουμε πώς εξοπλίζεται, βλέπουμε ότι αγοράζει από παντού και όχι μόνο από Ιράν αλλά και από την Βόρεια Κορέα για να είναι στο ύψος των περιστάσεων, καταλαβαίνουμε ότι είναι τεράστιες θυσίες για τον ρωσικό λαό, ο οποίος δεν κατανοεί ακριβώς γιατί γίνεται όλο αυτό το θέμα, γιατί πολύ απλά δεν έχει αυτή την σημασία που ακούμε από το Κρεμλίνο. Πολύ απλά τα πράγματα, όταν θα επανέλθουμε σε σύνορα του 1991, θα αναρωτηθούμε γιατί έγινε όλο αυτό το θέμα χωρίς λόγο. Μας θυμίζει και αυτό που έχει γίνει και με το Τρίτο Ράιχ, μας θυμίζει και αυτό που έχει γίνει με την ίδια τη Σοβιετική Ένωση. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δομικό το πρόβλημα, ότι
είναι μια δομή που θέλει συνεχώς να επεκτείνεται, δεν σταματάει αν κανείς δεν τη σταματήσει, και εκεί που σταματάει ουσιαστικά είναι εκεί που φρακάρει, άρα χάνει τον πόλεμο, συνθηκολογεί και τότε ξαναξεκινάει προς μια άλλη κατεύθυνση, γιατί ξεχυλίζει εκφύσεις. Θα μου πείτε, μα με το μέγεθος της Ρωσίας είναι ανάγκη να ξεχυλίζει παντού? Το θέμα είναι η νοοτροπία. Όταν πιστεύεις ότι οι άλλοι δεν αξίζουν όσο αξίζεις εσύ, θεωρείς ότι είναι φυσιολογικό να επεκταθείς. Άρα από τη στιγμή που σκέφτονται με την θεωρία του Χάρτλαν και θεωρούν ότι όλα τα θέματα είναι θέματα ξηράς, μόλις έχεις επαφή, άρα γειτονικές σχέσεις, άρα συνοριακές σχέσεις, θέλει να πει ότι έχουμε τριβές και φθορά. Αυτό είναι το θέμα. Μόλις λοιπόν ακουμπούν κάποιον, όπου και να είναι, θα υπάρχει μια τριβή για να δουν πόσο αντέχει. Μα αυτές τις τεχνικές τις ξέρουμε και από την πλευρά της Τουρκίας. Απλώς με τη Ρωσία τα πράγματα παίρνουν άλλες διαστάσεις, γιατί είναι μια δύναμη άλλης τάξης. Όμως, από την πλευρά μας τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν είναι μόνο το θέμα της Ουκρανίας, όπως δεν ήταν μόνο το θέμα της Γεωργίας και της Αρμενίας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και με το θέμα της Μολδαβίας, ειδικά με το θέμα των Βαλτικών χωρών και βέβαια με την Σουηδία και τη Φιλανδία, όπως το είδαμε, και το είδαμε και αυτοί οι λαοί άλλαξαν εντελώς την νοοτροπία τους, γιατί πολύ απλά προετοιμάζονται για μια συνέχεια, γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι το θέμα της Ουκρανίας δεν είναι μόνο ουκρανικό. Είναι ένας τρόπος σκέψης που είναι ο φυσιολογικός επεκτατισμός, η έννοια του ζωτικού χώρου που εφαρμόζεται σε περιοχές όπου μπορεί να πλήξει στόχους. Μετά, ποιο είναι το κόστος? Τεράστιο, όσο και αν είναι. Άρα είναι μια προσέγγιση εδαφική, όχι ανθρώπινη. Και γι' αυτό εμείς πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ανθρώπινα και όχι μόνο εδαφικά, γιατί είμαστε της ελευθερίας και όχι της ειρήνης μέσα σε ένα πλαίσιο σκλαβοσύνης. Τόσο απλά.